Η δράση «Το μουσείο πάει σχολείο» ήρθε και στη Λαμία. Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συνδρομή της ΚΕΔΕ και υπεύθυνο φορέα υλοποίησης και οργάνωσης, το Πολεμικό Μουσείο. Φιλοξενείται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λαμίας και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό κύριο Υπουργό και πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου και των Παρατημάτων αυτού σε όλη την Ελλάδα, τον αγαπητό μας κύριο Ηλιάσκου, που υλοποιεί μια σπουδαία πρωτοβουλία τόσο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, όσο και του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Παιδείας, της πολιτείας γενικότερα, να φέρουν σε επαφή τα παιδιά μας με ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας του γένους και κυρίως της μεγάλης ιστορίας της Επανάστασης του 1821, όχι σαν ένα επαιτειακό γεγονός το οποίο έχει μια στατικότητα, αλλά σαν ένα δυναμικό γεγονός. Η δράση «Το σχολείο πάει μουσείο και το μουσείο πάει σχολείο», εγώ θα το αντιστρέψω για τα δύο, είναι μια δράση η οποία δείχνει τη δυναμική της ιστορίας. Το Πολεμικό Μουσείο και τα παραρτήματά του σε όλη την Ελλάδα αποτυπώνουν μέσα από τα κειμήλια την αγωνιστική διαδρομή του λαού μας για να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας και της ασφάλειας. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921, ο ελληνικός λαός με περίσκεψη σκύβει πάνω στο γεγονός της εθνικής μας παλιγενεσίας, αφουγκράζεται, διαβάζει, προσπαθεί να διακρίνει καλύτερα εκείνους οι οποίοι, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, υψώθηκαν με ακλόνητη θέληση απέναντι σε μια αυτοκρατορία, την Οθωμανική, αποφασισμένοι να νικήσουν και πέτυχαν την ελευθερία μας. Η δράση «Το μουσείο πάει σχολείο» αποτυπώνει ακριβώς αυτό το γεγονός. Αποτυπώνει δηλαδή την αγωνιστική ορμή των προγόνων μας, οι οποίοι μέσα από αυτό τον αιματηρό αγώνα, μέσα από ποταμούς αιμάτων, εξασφάλισαν την ελευθερία μας. Χαρά υποδεχθήκαμε στο Δήμο Λαμιαίων την έκθεση, την ιδιαίτερη έκθεση, «Το μουσείο πάει σχολείο», με πρωταγωνιστή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και φορέα υλοποίησης και οργάνωσης, το Πολεμικό Μουσείο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Πολεμικό Μουσείο είναι το κυριότερο μουσείο στρατιωτικής ιστορίας, αυτό που αποδίδει την πολεμική ιστορία με ενάργεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Άρα ήταν ο κατάλληλος φορέας να αποδώσει με ξεχωριστό τρόπο. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, τον κύριο Ηλιάσκο, για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στη συγκεκριμένη έκθεση, τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια τόσο σημαντική έκθεση για πρώτη φορά, γιατί όπως ξέρετε, αυτές τις εκθέσεις δεν είναι εύκολο να τις παρακολουθήσει κάποιος στην επαρχία. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτή η έκθεση βρίσκεται σήμερα εδώ, στην έδρα της περιφέρειας και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, τη Λαμία. Επίσης, θεωρώ σημαντικό και προτρέπω όλα τα σχολεία της περιοχής μας να έρθουν να τη δουν.